Γεια σου. Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώ μπορείς να βρει πόσε φορέ εμφανίζεται μία λέξη και μάλιστα μία ολόκληρη λέξη, όχι ένα, δηλαδή είναι μέρο κάποιου συνθετικού να το πούμε έτσι, μέσα στο έγγραφό σου ή μέσα σε ένα κομμάτι του έγγράφου σου. Έχω λοιπόν εδώ πέρα ένα έγγραφο μπροστά μου, το οποίο είναι αρκετέ σελίδε, είναι 44 σελίδε στην προκειμένη περίπτωση. Και θέλω να δω πόσε φορέ εμφανίζεται η λέξη Οδυσσέα, το όνομα Οδυσσέα στην προκειμένη περίπτωση. Το ευκολότερο είναι να πατήσω Ctrl F στο πληκτρολόγιο, οπότε μου ανοίγει εδώ πέρα η περιήγηση εδώ αριστερά. Ε, αν το Ctrl F είναι κάτι που δεν το θυμάμαι, μπορώ από την κατηθή καρτέλα να πάω στην έβρεση. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να πατήσω την έβρεση και εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα το πάνελ αριστερά. Εδώ λοιπόν μπορώ να πληκτρολογήσω αυτό που θέλω. Και περιμένοντας λίγη ώρα μου λέει ότι βρέθηκαν 51 αποτελέσματα σε όλο το έγγραφο και τελειώσαμε και μια χαρά. Ωραία, οκ. Okay. Πάμε τώρα να δούμε κάτι όμω λίγο πιο σύνθετο. Ε, θα έρθω εδώ πέρα λοιπόν και θα γράψω τη λέξη «μισό». Εδώ λοιπόν μου βρήκε τρία αποτελέσματα, αλλά η λέξη μισό για παράδειγμα εδώ είναι μέρο μια λέξη. Ενώ εγώ μπορεί να μην ήθελα να είναι μέρο τη λέξη, δηλαδή μπορεί να θέλω να είναι ολόκληρη η λέξη και όχι μέρο αυτή τη λέξη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να έρθω από εδώ, να ανοίξω αυτή τη λίστα, αυτό με το βελάκι που υπάρχει προ τα κάτω, να πάω στι επιλογέ και να πω ότι θέλω να βρω μόνο ολόκληρε λέξει και να πατήσω το OK εδώ πέρα. Οπότε θα χρειαστεί βέβαια να το ξαναγράψω. Εδώ λοιπόν και μου λέει ότι είναι πλέον δύο αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα όντως αν πάω από το ένα στο άλλο βλέπω ότι είναι δύο αποτελέσματα που είναι ολόκληρη η λέξη και δεν αποτελεί συνθετικό κάποια άλλες λέξεις. Πριν προχωρήσω παρακάτω, να πω ότι αν σε αρέσει αυτό το, αρέσει αυτό το βίντεο και θέλει να βλέπει βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα στο κανάλι μου, τώρα είναι για Word, την επόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι για Excel, μπορεί να είναι για Windows, PowerPoint ή οτιδήποτε από αυτά, ε, μπορεί να πατήσει το κουμπί τη εγγραφή που μπορεί να βρίσκεται εδώ πέρα κάτω δεξιά και μετά πατά και το καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να σου έρχεται η ειδοποίηση και να μπορεί να βλέπει αυτά τα βίντεο κάθε φορά. Να δείξω λοιπόν το επόμενο που θέλω εδώ πέρα που είναι να βρω κάτι αλλά σε συγκεκριμένο κομμάτι του εγγράφου, για παράδειγμα. Θα πάω από εδώ πέρα σε επικεφαλίδε, στο κεφάλαιο 5. Το πώ εμφανίζονται εδώ πέρα τα κεφάλαια είναι κάτι το οποίο το δείχνω σε άλλο βίντεο. Οπότε μπορεί να δει τώρα το link για να πα στο βίντεο για να δει πώ μπορώ να φτιάξω αυτό το χάρτη του εγγράφου που υπάρχει εδώ πέρα. Και ο ευκολότερο τρόπο να επιλέξω, γιατί πρέπει να επιλέξω όλο το έγγραφο εδώ πέρα, όλο, μάλλον το κομμάτι του εγγράφου, είναι βασικά υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένα είναι να κάνω ένα κλικ στην αρχή του κειμένου που με ενδιαφέρει, να κυλήσω τέρμα κάτω με το ποντίκι να βρω το τέλος του κεφαλαίου, που εδώ τώρα είναι και το τέλος του εγγράφου, και να πατήσω Shift και Click, οπότε με αυτόν τον τρόπο έχω επιλέξει όλο το ενδιάμεσο κομμάτι. Επίσης υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνω... Πώ ε, μπορώ να κάνω διάφορε επιλογέ χρησιμοποιώντα το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι για να κάνω επιλογέ μεγάλου μεγέθου όπω είναι αυτέ εδώ ή διάφορε ε, άλλε επιλογέ. Οπότε και αυτό αξίζει τον κόπο που κανείς κανεί να το ρίξει μια ματιά αφού δει αυτό το βίντεο πρώτα. Ε, εναλλακτικά, βέβαια, μπορεί να γίνει και το εξή αν έρθω εδώ, πάνω εδώ πέρα οπουδήποτε. Α πούμε, αν κάνω ένα δεξί κλικ πάνω στην επικεφαλή που υπάρχει εδώ πέρα στο κεφάλαιο 5 ε, το αναφέρονται με κίτρινα αυτά γιατί μου έχει βρει το μισό εδώ πέρα. Ε, μπορώ λοιπόν να επιλέξω ότι θέλω να γίνει επιλογή επικεφαλίδα και περιεχομένου, οπότε μου το επιλέγει ολόκληρο. Οπότε ε, έτσι ε, λοιπόν, αφού έχω επιλεγμένο αυτό που θέλω, μπορώ να ανοίξω από εδώ τη λίστα και να πάω στα πρόσθετα κριτήρια έβρεση. Εδώ πέρα λοιπόν στο έβρεση του θα πω ότι θέλω να βρω τον Οδυσσέα. Θέλω λοιπόν να βρω τον Οδυσσέα σε αυτό το κομμάτι του εγγράφου μόνο μέσα. Και αυτό που πρέπει να αλλάξω είναι την έβρεση σε να την κάνω να είναι η τρέχουσα επιλογή. Οπότε μου λέει ότι βρέθηκαν 12 στοιχεία στην προκειμένη περίπτωση, ενώ αν θυμάμαι ήταν 50 κάτι τα οποία είχαν βρεθεί σε ολόκληρο το έγγραφο. Αν το αλλάξω δηλαδή εδώ πέρα και το πάω κύριο έγγραφο, έχουν βρεθεί 51, γιατί δεν περιορίζεται μόνο στο επιλεγμένο κομμάτι. Οπότε λοιπόν έχω τη δυνατότητα να βρω ε, ε, μια λέξη ολόκληρη που πόσε φορέ βρίσκεται μέσα σε ολόκληρο το έγγραφο ή σε ένα κομμάτι μόνο του εγγράφου. Εδώ το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν σου άρεσε, πάτα το like ή κυροποίησε το αν το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε. Και φυσικά, αν μπορώ, θα, μπορέσω, θα προσπα... προσπαθήσω να το κάνω. Όπω είπα και πριν, μπορεί να γράψει πατώντα το κουμπί εγγραφή που βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω αριστερά στην οθόνη σου ε, και ε, να το κάνει και κοινοποίηση ίσω για να το δουν και οι φίλοι σου, όπω είπα και πριν. Εδώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο.